Πάμε να προχωρήσουμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας και αντιδήμαρχο οικονομικών στο Δήμο Καρδίτσας, τον κύριο Αριστοτέλη Σπάνια. Για αυτή την υπόθεση λοιπόν, με το κύκλωμα από ό,τι φαίνεται, με να αποδεχτεί φυσικά, έχει πάει στον εισαγγελέα πλέον η υπόθεση. Καλημέρα κύριε Σπάνια. Με τα πλαστά πιστοποιητικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Τώρα, τι διάσταση έχει αυτή η υπόθεση, εσείς τι έχετε αντιληφθεί στην περιοχή, κύριε Σπάνια? Αυτό αντιληφθήκαμε πραγματικά, ότι έτσι χάλασε την ηρεμία με την καλή έννοια του όρου των εμβολιασμών, ειδικά στο κέντρο υγείας Παλαμά που έχει διακριθεί σε αυτό το, σε αυτό το τομέα. Έγινε ένα κέντρο υγείας που σχολιάστηκε, να το συζητήσουμε λίγο αυτό και να εξηγήσουμε κάτι που ακούγεται τις τελευταίες ώρες. Για τον αριθμό λέτε. Ακριβώς αυτό. Βεβαίως, είναι, είναι μια ανακρίδεια. Γιατί? Γιατί έχουμε δύο εμβολιαστικές γραμμές στο νομό Καρδίτσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και το Κέντρο Υγείας Παλαμά, το οποίο κάνει Pfizer. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν. Οπότε πήγαιναν πολλοί για να κάνουν το Pfizer, Πήγαιναν πάρα πολύ, γιατί έκλειναν τα ραντεβού στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και πήγαιναν στο Κέντρο Υγείας Παλαμά. Αλλάζοντας τον ταχυδρομικό κώδικα, λέτε? Όχι, σε αυτόν νομό. Αυτόν νομό τον ίδιο, ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Εκτός αυτού υπάρχει αλλαγή κώδικα, το κέντρο υγείας Παλαμά έχει 6 άρα, χιλιόμετρα. Άρα εσείς κύριε Σπάνια έχετε κάνει τον υπολογισμό, δηλαδή περίπου για πόσες περιπτώσεις πλαστών, τέλος πάντων εμβολιασμών εκεί στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας το έχετε υπολογίσει, αυτό έχετε τη δυνατότητα? Αυτή τη στιγμή συζητιέται για ένα νούμερο το οποίο είναι κάποιες δεκάδες, 3 με 4 δεκάδες ατόμων. Ο υπουργός μας είπε το πρωί στην εκπομπή μας 44 άτομα. Είναι περίπου, είναι 44 εμβολιασμοί. Τώρα, αν τα άτομα είναι 40, γιατί είναι διπλή στο Pfizer οι εμβολιασμοί που γίνονται. Εδώ έχουμε, οπότε για τα πιστοποιητικά μπορεί να είναι τα μισά. Αλλά εδώ κύριε Σπάνια, έχετε καταλάβει αν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι υγειονομικοί έπαιρνε και χρήματα ή το έκανε μόνο για λόγους αντιεμβολιασμού? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ισχύει κανένα από αυτά τα δύο. Απλά ήταν μια υπάλληλος η οποία μπήκε εμβόλυμα στον εμβολιασμό τους δύο τελευταίους μήνες να πληρώσει διοικητικούς συναδέλφους για τις άδειες και προέκυψε αυτό. Αν μπήκε για τις καλοκαιρινές άδειες δηλαδή. Ναι, αυτό, ναι, αυτό έμαθα ότι μπήκε τελευταίες δύο μήνες για να αναπληρώσει διάφορα κενά που δημιουργήθηκαν. Εσείς ως πρόεδρος και του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής που προφανώς θα γνωρίζετε και μετά το περιστατικό θα το ψάξατε περισσότερο, είχε οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κατηγορίες, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων καταγγελίες για αντίστοιχη συμπεριφορά και στον προηγούμενο εργασιακό της βίο? Όχι, από ό,τι ξέρω και μπορώ να σας πω είναι ότι δεν έχει αποσχολήσει καθόλου άλλη φορά αντιπαλλήλους για οποιοδήποτε λόγο. Η ίδια είχε εμβολιαστεί, σωστά? Τώρα κοιτάξτε να δείτε, αφήσουμε λίγο, υπάρχει μια ευαίσθητη εξέλιξη να διευκρινιστούν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι λίγο δύσκολο και εμείς να πούμε πράγματα τα οποία ίσως δεν βγουν αληθινά. Η ίδια έχει βρεθεί, είναι εκεί, έχει φύγει, γιατί λένε ότι έχει εξαφανιστεί. Όχι, στην περιοχή. Που είχαν ότι ενημέρωση ότι ήταν εκεί και μάλιστα έτσι παραδέχτηκε μπροστά στους συναδέλφους την εμπλοκή της. Άρα θα καταθέσει έτσι και στον εισαγγελέα που θα την καλέσει. Τι είπε δηλαδή στους συναδέλφους, κύριε Σπάνια, ακριβώς, μπορείτε να μας το μεταφέρετε? Τι ακριβώς? Τι είπε στους συναδέλφους της που λέτε που το παραδέχτηκε? Αυτό που, δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που είπε είναι ότι παραδέχτηκε την εμπλοκή της. Ότι είναι πλάκι στην υπόθεση αυτή. Ναι, απάντησε δηλαδή γιατί το έκανε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σας πω. Αυτό που πρέπει όμως να σας πω, να τονίσουμε είναι ότι και ο ιατρικός κόσμος αλλά και όλα τα ιατροί του Κέντρου Υγείας Παλαμά που επικοινώνησα σαν πρόεδρος άμεσα μόλις το έμαθα αυτό, είναι στη διάθεση της εισαγγελίας έτσι να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση. Θέλουν οπωσδήποτε και άμεσα να το διαλευκάνουμε για να μην αμαυρωθεί πραγματικά ένα κέντρο υγείας που προσπάθησαν πολύ τα παιδιά αυτά να φτάσουν εκεί που έφτασε ο εμβολιασμός. Άρα λέτε είναι περιορισμένη η διάσταση του σκανδάλου αυτού σε αυτές τις δεκάδες ανθρώπων. Ακριβώς αυτό. Θεωρώ ότι είμαστε κάπου εκεί, ναι. Ναι, και ευελπιστώ σε αυτό να σα πω την αλήθεια. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Και φυσικά να φτάσει σε βάθος έτσι να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει, να φτάσουν οι άνθρωποι και που δέχτηκαν. Άρα, λέτε εσείς ότι αυτός ο μεγάλος αριθμός οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για το Pfizer και ότι από όλο τον νομό πήγαιναν στο συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο. Ναι, υπάρχουν άτομα τα οποία απτυλάρισαν, νομίζω, ολόκληρη μία εμβολιάστηκε στο Παλαμά. Ότι δεν ήταν οι 40.000 εμβολιασμοί, τέλος πάντων. Μαϊμού, να το πούμε έτσι. Είχαν έρθει και από άλλες περιοχές λοιπόν, γιατί ακούσαμε επίσης ως πληροφορία ότι ήρθαν και από τον τόπο καταγωγής της συγκεκριμένης εργαζομένης. Αυτό που ακούστηκε είναι ότι δεν ξέρω αν ήρθαν, ξέρω ότι εκεί δημιουργήθηκε όλο το θέμα.
Mm-hmm. Οπότε, ναι, ήρθαν από εκεί, αλλά έχουμε πάρα πολλούς. Η ίδια είναι αντεβολιάστρια, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει. Όχι. Δεν νομίζω έχει ότι έχει εμβολιαστεί. Το ρεπορτάζ νομίζω λέει ότι έχει εμβολιαστεί και όλα αυτά. Δεν κάτι τέτοιο. Μα δεν το λέω, ψάχνουμε να βρούμε το κίνητρο. Γι' αυτό σας τα ρωτάμε όλα αυτά, κύριε Σπανιάνη. Τι κίνητρο μπορεί να έχει. Μπορεί να ήταν και το οικονομικό το κίνητρο. Είπαμε είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ, αλλά προφανώς κάτι θα υπάρχει. Εσείς τι γνώμη έχετε, ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβετε. Δεν προκύπτει. Όχι, δύο είναι. Δεν έχει και δέκα. Ή θα είναι αντιεμβολιάστρια και θα το πιστεύει, ή οικονομικά. Ναι, δεν μπορεί να τα δύο. Άλλο, ή και τα δύο. Από αγάπη αποκλείται το έκανε. Λοιπόν, μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε και εμείς την ΕΔΕ να είστε καλά. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σπάνια. Επειδή είστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, φανταζόμαστε ότι μιλάτε και με άλλους συναδέλφους σας από όλη την Ελλάδα. Επειδή υπάρχουν καταγγελίες ότι υπάρχει γενικότερο, δεν είναι μόνο στην Καρδίτσα αυτό. Σας το έχουν μοιραστεί μαζί σας αυτό, συναδελφοί σας, άλλοι πρόεδροι, ας πούμε. Ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό, γιατί εντάξει, μπορεί να ληστέψουμε μια τράπεζα. Δεν σημαίνει ότι όλες οι τράπεζες είναι ασφαλείς μετά. Ναι, έτσι, βέβαια, ναι. Εντάξει, επειδή υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, γι' αυτό το ρωτάω. Αν συμβαίνει, λέμε, όχι, προφανώς δεν είναι. Σίγουρα αυτά μπορούμε να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα βλέποντας αυτό το περιστατικό. Όπως τι να βελτιώσουμε, υπάρχουν κενά στο σύστημα. Δεν το ξέρω αυτό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν και αυτό για να καλύψει το γεγονός αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ, γεια σας.